Καλησπέρα, coach, και από μένα. Κωνσταντίνος Βασιλόγιαννης στο μικρόφωνο από μικρόφωνο.gr και από Vasco Sports. Ήθελα να ρωτήσω, με αφορμή το γεγονός ότι λόγω του τραυματισμού του Μάντρουσον αυτή τη στιγμή έχετε 3 διαθέσιμους παίκτες για τη θέση του στόπερ και στα φιλικά προετοιμασίας είχαμε δει κάποια παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, όπως είναι ο Φικάη και ο Σιδεράς, να παίρνουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Ήθελα να ρωτήσω αν με βάση αυτό το γεγονός, τις περιορισμένες επιλογές για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, αν είναι στο πλάνο σας να προωθηθούν και κάποια παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες και να πάρουν και στο μέλλον χρόνο συμμετοχής σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Σίγουρα έχουμε 2-3 παιδιά στη συγκεκριμένη θέση. Ο προπονητής, ο Φικάη, που αυτή τη στιγμή παίζουν στη δεύτερη ομάδα, που έχουν καλές προοπτικές σαν ποδοσφαιριστές, ο Πιτσιώτης, ο Κάτρις, που είναι παιδιά που παίζουν είτε στην δεύτερη ομάδα αλλά είτε στην Καπαδικένεια, αλλά παίκτες που είναι 18 χρονών, έχουν μια μεγάλη προοπτική. Σαν Παναθηναϊκός σίγουρα θα προσπαθήσουμε όσο μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά, γιατί μας χρειαζόταν ένας παίκτης σε κάθε περίπτωση. Όμως καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο εύκολο, έχοντας τη σημασία των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας. Όμως είναι προσθέστες που κατά διαστήματα, και όχι μόνο στην προετοιμασία, αλλά και στη διάρκεια της φυσιολογικής εβδομάδας, όταν δεν έχουμε αυτά τα παιχνίδια όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, προπονούνται μαζί μας. Μέχρι τώρα εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την αγωνιστική κατάσταση και από το πρόοδο που δείχνουν, και σίγουρα στα πλάνα μας είναι κάποιος από αυτούς πολύ σύντομα να είναι πολύ περισσότερα μαζί μας, γιατί έχουν και την ποιότητα και την διάθεση, και από την πλευρά μας σίγουρα θα πρέπει να τους δοθεί ενδεχομένως και κάποιος χρόνος σε κάποια παιχνίδια για να μπορούν να είναι ακόμα πιο κοντά στην ομάδα.